σας από την καρδιά της Οτάβας, όπως τα ακούτε. Σήμερα, παρόλο που είχαμε τον πιο περιπετειώδη καιρό, τι θέλετε, βροχή, τι θέλετε, σχεδόν χιόνι πήγαμε να βρούμε στον δρόμο, τι θέλετε, αέρα, τώρα έχουμε ήλιο, μιλάμε για Καναδά, κλασικό. 15 λεπτά, αλλάζει ο καιρός, δεν έχεις παράπονα. Μας έφερε λοιπόν, μας στόλισε το πανηγύρι ξανά με τον ήλιο και έτσι μπορούμε να το απολαύσουμε. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά πανηγύρια της Ομογένειας. Ένα πανηγύρι ιδιαίτερα αγαπημένο τόσο από τους Έλληνες φυσικά, αλλά και από τους ξένους. Διότι αν δείτε τώρα εδώ πέρα, θα σας δείξουμε φοβερά πλάνα, μιλάμε για ένα μοσαϊκό εθνικοτήτων και φυλών. Αλλά τι να τονίσουμε περαιτέρω. Μιλάνε εικόνες μόνες τους. Σουφλάκια θέλετε, γουρουνόπουλα, τι θέλετε, αρνάκι, τι θέλετε, πατάτες και καλαμαράκια και σαγανάκια. Και μόνο που το λέω, πίνασα. Πες μου, σε παρακαλώ, δύο λόγια για το πώς σου φάνηκε φέτος το πανηγύρι που σήμερα τελειώνει, έτσι, είναι η τελευταία μέρα. Πέρασε γρήγορα, πολλές μέρες, είχαμε λίγο βροχή, αλλά πάλι καλά. Νομίζω τώρα βγήκε ο ήλιος, πιστεύω, και θα είμαστε πάλι καλά, θα τελειώσουμε ωραία. Έχει περάσει πολλοί κόσμος από Έλληνες και από ξένους. Ναι, και από τους δύο. Από παντού. Από παντού. Ναι. Ο κόσμος αγοράζει, είναι ανοιχτός. Ναι. Έχω και πελατεία που έρχεται κάθε χρόνο και αγοράζουν. Είναι η κλασική, αλλά πάντα κερδίζει και καινούριο κόσμο. Ναι. Πες μου κάτι, τι προτιμούν περισσότερο. Αυτά τα λέμε figurative. Ναι. Figurative art, αυτά λέγονται abstract. Ναι. Αλλά νομίζω αυτά εδώ πέρα ο κόσμος τα αγαπάνε. Γιατί σου λέει είναι κάτι, νομίζω περισσότερο το δέρνουν και με Ελλάδα, το δέρνουν και από. Φαντάζομαι ένα από τα πιο όμορφα έργα σου είναι και αυτό που έχει συναισθηματική σημασία για σένα. Ναι. Το ζωγράφισμα είναι παρόμοιο με το σπίτι της γιαγιάς μου, στο χωριό που λέγεται Πίθιο. Στον Όλυμπο, απάνω είμαστε από εκεί. Ναι, και το ζωγράφισα. Πού θα ήταν μια θεά, δεν ήταν στον Όλυμπο. Ευχαριστώ. Και αυτό πουλήθηκε, έχω πουλήσει κι άλλα, αλλά αυτό θα το φέρουμε εμείς στο σπίτι του ανθρώπου. Okay, ναι. Οπότε σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται το πανηγύρι. Η πιο έτσι έντονη αναμνήσή σου, τι έχεις κερδίσει σήμερα, ας πούμε, σαν ένα σουβενίρ που θα πάρεις μαζί σου αυτή την φορά, τι είναι? Μου αρέσει αυτοί που έρχονται εδώ κάθε χρόνο, πώς το λένε, ο κόσμος που έρχεται, που μας υποστηρίζει, αυτό μένει μαζί μου. Και του χρόνου πάλι εδώ. Ναι, εδώ θα είμαστε. Ναι. Νικόλα μου, καταρχάς, καλησπέρα και χίλια συγχαρητήρια για αυτό που πραγματικά έχετε δώσει ρέστα εκλεγευμένα, να το πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Όπως βλέπετε κάθε χρόνο και γίνεται και καλύτερο. Πιο μεγάλο. Και καλύτερο και πιο καλά και πιο ωραίο. Οργανωμένο. Βέβαια. Αυτό που λέγαμε και μαζί πριν, έχετε και οργανωθεί αυτή τη φορά για πάσα καιρό. Ναι. Έτσι. Έχει γίνει πολύ ωραία. Mm-hmm. Ναι. Πες με τις εντυπώσεις σου, πώς ήταν φέτος αυτές οι 10 μέρες τώρα που είναι? 11 μέρες, λιγάκι ο καιρός ήταν ανωκάτω, αλλά τι να τα κάνουμε, με το Θεό δεν μπορούμε να τα βάλουμε, οπότε, αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές πήγαμε καλά. Νικόλα μου, για να στηθεί όλο αυτό το πράγμα, πραγματικά είναι υπέροχο. Με τις τέντες, το food court, με τα τρόφιμα όλα, τα εδέσματα, τα χορευτικά. Πόσες μέρες χρειάζεται? Το ξεχάσω αυτό και στα γανάκια. Βέβαια. Να σου πω, πόσες μέρες και πόσος κόσμος δουλεύει για όλο αυτό το πράγμα για να στηθεί? Αυτό κρατάει 11 μέρες, είπαμε, αλλά ξεκινάμε πριν, δύο εβδομάδες πριν. Οπότε για ετοιμασίες, για διάφορους. Αλλά δεν γίνεται χωρίς τους εθελοντές. Ναι. Έχουμε 300 εθελοντές. Και 300 αυτό του Λεωνίδα λοιπόν. Πάντα μας ακολουθούν και να πάμε. Και αυτό με ευχαριστεί και τους ευχαριστώ, γιατί είναι δύσκολα, ξέρεις, για να έρθει ο άλλος να δουλέψει δωρεάν. Και παίρνει και διακοπές και έρχεται για εδώ. Και γι' αυτό λέμε ευχαριστώ, δόξα τω Θεώ. Η πιο έτσι συγκλονιστική στιγμή από αυτές τις 11 μέρες, ποιο ήταν κάτι που σε συγκίνησε αυτή τη φορά περισσότερο? Γενικά όλα με συγκινούν, αλλά ότι βοηθάει ο κόσμος, αυτό με συγκινεί. Και αυτό με ευχαριστεί και με τον ξένο κόσμο ειδικά,
Τους ευχαριστώ. Συνήθως, γιατί είναι πάρα πολύ οι ξένοι, μοσαϊκό ναι. εθνικοτήτων και φίλων. Ναι. Αυτό που με έχει συγκινήσει εμένα πάρα πολύ, περιμέναμε με τον Άσο να οργανωθούμε να έρθουμε να σε συναντήσουμε ναι. και ήταν μια οικογένεια Κινέζοι ναι. και τα παιδάκια τους ελικνίζονταν στους δικούς μας ναι, τους ρυθμούς. Ναι, ναι. Δεν είναι συγκλονιστικό είναι, αυτό. Είναι, είναι. Και έρχονται πρώτον για το φαγητό και δεύτερον για τη μουσική. Για τη μουσική. Παρόλο που δεν καταλαβαίνω ήδη στα ελληνικά. Εκεί είναι πάνω, κουνιούνται ναι, και ναι, πάνε ναι. με το ρυθμό. Και τον ναι. κόσμο. Και είναι αλλά έχετε όμως κάνει και πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ναι. Του χρόνου φαντάζομαι εδώ πάντα και ναι. καλύτερα. Ναι, πιστεύω καλύτερα. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο γιατί έχουν έρθει και από το Μόντριαλ και μας υποστηρίζουν πάντα. Και από το Τορόντο. Και τα χορευτικά παίξω, Μόντριαλ, Kitchener και London. Και γενικά όλους. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή της. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Bye.
Ποτέ μια αγάπη που τη ζήλευαν θεοί και αγγέλοι. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει, λέει ούτε να με δει. Είχα κάποτε μια αγάπη που στάζε φωτιά ελά και γάλι. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει, λέει ούτε να με δει. Στο ποτήρι μου που πίνω ο χαμάν, στο μυαλό μου διορέξεις γίναν, κι αν στο σπίτι μου άδεξω με πάν, να με μαζέψεις. Στο ποτήρι μου που πίνω ο χαμάν, στο μυαλό μου δύο λέξεις γίναν, κι αν στο σπίτι σου απ' έξω με πάν, μη σκεφτείς να με μαζέψεις.
καταγγέλει. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει. Λέει ούτε να με δει. Ήταν κάποτε μια αγάπη σαν παλιός μιλέκο τσίφτε τέλει. Τώρα πλέον γίνομαι κουρέλι. Με ζέιτε κι κοβαρίδι. Στο ποτήρι μου που πίνω ο χαμάν, στο μυαλό μου δύο λέξεις γυρνάν. Κι αν στο σπίτι σου απέξω με πάν, μη σκεφτείς να με μαζεύσεις. Στο ποτήρι μου που πίνω ο χαμάν, στο μυαλό μου δύο λέξεις γυρνάν. Κι αν στο σπίτι σου απέξω με πάν, μη σκεφτείς να με μαζεύσεις. Είχα κάποτε μια αγάπη που τη ζήλευαν θεοί κι αγγέλοι. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει. Λέει ούτε να με δει.